συμβολίζει την είσοδο σε μια νέα πνευματική ζωή της Θεοτόκου, έτσι όπως και η ελληνική κοινωνία οφείλει μετά την μνημονιακή εποχή να περάσει στην εποχή της επανόδου των ηθικών αξιών στην κορονίδα της πυραμίδας των αξιών της κοινωνίας μας. Μη γελιέστε, ποτέ η κρίση αυτή δεν ήταν οικονομική, ήταν πάντοτε ηθική, διότι οι τεχνολογήσεις στα όπλα, στις φαρμακευτικές δαπάνες, στα δημόσια έργα, ήταν πάντοτε ζήτημα ηθικό και όχι οικονομικό. Αυτή λοιπόν η συμβολική σημερινή ημέρα της νέας εποχής επανόδου των ηθικών αξιών μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε με αισιοδοξία ότι μπορούμε να πετύχουμε άλλους στόχους, γιατί μόνο τότε η κοινωνία μπορεί να είναι ενωμένη, όταν θα έχει την ηθική αξία ως υπέρτατο αγαθό της κοινωνίας για να πετύχει και τους εθνικούς στόχους που οι ένοπλες δυνάμεις προασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μας δίνει τη δυνατότητα στην εξωτερική πολιτική, στην πολύπτυχη εξωτερική πολιτική, να δημιουργούμε εκείνες τις βάσεις για να μπορέσουμε και την εξόριξη του φυσικού κοιτάσματος, φυσικού αερίου, αλλά και των υπολείπων ορυκτών να κάνουμε προς όφελος του ελληνικού λαού και να επεκτείνουμε την ισχύ, τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας, επαναλαμβάνω, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Καλή δύναμη σε όλους και πριν από μια μέρα σήμερα που τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, την ιστορική παρακαταθήκη για την χώρα, η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με την υπεράσπιση των εδαφών ανά τους αιώνες, αλλά και με τη συμβολή των ανδρών και των γυναικών των ενόπλων δυνάμεων εν καιρό ειρήνης, με τις βοήθειες που προσφέρουμε κατά τη διάρκεια εκτάκτων περιπτώσεων, πυρκαγιών, πλημμυρών, αλλά και των δράσεων που επιτελούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Χρόνια πολλά λοιπόν στις υπηρετούντες και στους υπηρετούντες της ένοπλης δυνάμεις της χώρας μας που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, των αποστράτων και των βετεράνων. Γιορτάζουμε το πιο ζωντανό και δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας, το κομμάτι αυτό το οποίο μας παρέχει τη βεβαιότητα ότι θα σταθεί ασπίδα του έθνους μας σε οποιαδήποτε ξένη υποβλή. Σήμερα, την ημέρα της γιορτής των ενόπλων δυνάμεων, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων για το ήθος, την ακεραιότητα και τις αρχές και τις αξίες που διαπνέονται. Επίσης, να τους ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχουν προσφέρει σε όλους εμάς, αυτοί και οι απόστατοι και οι βετεράνοι, τα οποία είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλά και μεγάλα, και είναι αυτά τα οποία μας δίνουν το δικαίωμα να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας σήμερα. Επίσης, να τους ευχαριστήσουμε για όσα προσφέρουν σε καιρό ειρήνης. Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και να θυμούμαστε πάντα το ρητό του Ομήρου, «Είσαι ο νός άριστος, αμήνεστε περιπάτρες».